Φυγή ιατρικού προσωπικού από τα δημόσια νοσηλευτήρια καταγγέλουν οι συντεχνίες των ιατρών. Οι γιατροί φεύγουν ο ένας μετά τον άλλο και κάποια νοσοκομεία, όπως είναι τα νοσοκομεία Λεμεσού και Λάρνακας, αντιμετωπίζουν ήδη μεγάλα προβλήματα. Με τον Ογκυπή να ζητά μέσω του Αλφα από τις συντεχνίες των ιατρών να σταματήσουν τα επικοινωνιακά παιχνίδια. Με το σχέδιο κινήτρων το οποίο έχει δοθεί, η ψαλίδα εσόδων μεταξύ γιατρών του δημοσίου και γιατρών του ιδιωτικού τομέα είναι πάρα πολύ μικρή. Οι οποιοδήποτε γιατροί αποφασίσουν να ιδιωτεύσουν είναι μετά από δική τους επιλογή και όχι γιατί δεν υπάρχει έναν ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Οι συντεχνίες καλούν πάντως τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας να προχωρήσει με τις υπογραφές της συμφωνίας του περασμένου μήνα με στόχο να σταματήσει η στροφή των ιατρών προς τον ιδιωτικό τομέα. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο παρατηρήθηκε αυτή η καθυστέρηση για ένα ζήτημα το οποίο υποτίθεται λύθηκε? Η συμπεριφορά αυτή δείχνει ότι στον Ογκυπή μάλλον κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Και τον Ογκυπή να απαντά ότι η συμφωνία θα υπογραφεί τη Δευτέρα, κάτι το οποίο γνωρίζουν οι γιατροί σύμφωνα με τον Μπάμπο Χαριλάου. Απάντηση στο φαινόμενο των καταχρήσεων από τους γιατρούς του ΓΕΣΥ ψάχνουν ακόμη αρμόδιοι, με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο να θεωρεί ότι η καλύτερη λύση είναι η λειτουργία ανεξάρτητου εποπτικού μηχανισμού που θα ελέγχει τις διαδικασίες. Εάν δεν τις υιοθετήσουμε, τότε θα έχουμε σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας του ιδίου του συστήματος, ένα σύστημα το οποίο και θέλουμε να συντηρηθεί αλλά και να πετύχει. Συμπληρώνοντας ότι ο νομοθέτης, δηλαδή η Βουλή, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα επιβάλλονται κυρώσεις σε όσους προσπαθούν να ξεγελάσουν το σύστημα. Την ίδια ώρα που ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας προχωρά με αυστηρές προειδοποιήσεις σε όσους γιατρούς βρίσκουν παραθυράκια και ξεγελούν το σύστημα προς οικονομικό όφελος. Έχουν προχωρήσει σε αποκοπές, εξετάζουμε τις συμπεριφορές συγκεκριμένων γιατρών, βάζουμε τώρα κάποιους κανόνες που θα κόβουν αυτές τις συμπεριφορές πριν να μπορεί να υποβληθεί η απέτηση. Κάτι που όπως σημείωσε θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη βιωσιμότητα του Γενικού Σχεδίου Υγείας.